κλειστού τύπου δομή φιλοξενίας στο Δήμο Χερσονήσου δεν μπορεί να γίνει και δεν θα γίνει. Σφοδρές αντιδράσεις στο νησί μας προκαλούν τα σενάρια για τη δημιουργία κλειστού τύπου δομής για τη φιλοξενία εκατοντάδων προσφύγων. Ένα από τα σημεία που βρίσκονται στο επίκεντρο είναι το πεδίο βολής της Γκούβας, το οποίο βρίσκεται κοντά στον οικισμό και 1,3 χιλιόμετρα από την πρώην Αμερικανική βάση Γουρνών. Κόκκινη γραμμή τραβάει ο Δήμαρχος Χερσονήσου Γιάννης Έγκος. Υπάρχει και μία φήμη, αν θέλετε, η οποία όμως έρχεται από κάπου ανώτερα για την πιθανή έλευση προσφύγων στο πεδίο βολής της Γούβες. Αυτό σε επίπεδο Δήμου Χερσονήσου και σαν δομή, κλειστή δομή φιλοξενίας προσφύγων, μας βρίσκει καθολικά αντίθετους. Είναι ένας εντελώς ακατάλληλος χώρος για φιλοξενία μιας δομής προσφύγων και μάλιστα εκατοντάδων από ό,τι ακούγεται, διότι επηρεάζει και διασαλεύει όλη την ισορροπία σε ένα τουριστικό προϊόν το οποίο γνωρίζουμε την ευαισθησία του. Το καυτό αυτό ζήτημα θα απασχολήσει άμεσα το Δημοτικό Συμβούλιο Χερσονήσου, ενώ την αντίθεσή τους με τα νέα δεδομένα εξέφρασαν δήμαρχοι του νομού. Δεν συμφωνώ. Έχουμε πάρει μια απόφαση, το έχουμε συζητήσει και δεν συμφωνούμε στο να γίνουν κλειστά κέντρα στην Κρήτη. Απλό είναι το θέμα. Εμείς αυτό που θέλουμε είναι, αν μπορούμε να εξυπηρετήσουμε την κατάσταση, να πάρουμε μικρά παιδιά. Κατά πληροφορίες έχουν έρθει ήδη στελέχη του ελληνικού στρατού, έχουν φωτογραφίσει, έχουν μετρήσει και πιθανότατα να έχουμε και έλευση τέτοιου είδους κλιμακίων για μετρήσεις και αυτή την εβδομάδα, πιθανότατα βέβαια σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις όλης της Κρήτης. Εκείνο όμως που θέλουμε να καταδείξουμε είναι η αντίθεσή μας για το δικό μας το Δήμο, το Δήμο Χερσονήσου, ένα τουριστικό προορισμό που αυτό είναι φύση αδύνατον να γίνει στη δικιά μας την περιοχή. Όπως τόνισαν δήμαρχοι, οι κλειστές δομές δεν λύνουν το πρόβλημα, με τους ίδιους να εμένουν στις θέσεις τους για τη φιλοξενία προσφύγων μέσω του προγράμματος Εστία που υλοποιεί η Αναπτυξιακή Ηρακλείου. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε κάποια επίσημη ενημέρωση. Περιμένουμε την επίσημη ενημέρωση από την κυβέρνηση. Εμείς την άποψή μας την έχουμε εκφράσει ως τοπικοί φορείς του τόπου. Είναι ξεκάθαρη. Το μοντέλο που ακολουθήσαμε τα προηγούμενα χρόνια έχει πετύχει από όλους. Είναι αποδεκτό αυτό το μοντέλο. Αυτό θέλουμε να συνεχίσουμε και αυτό προτείνουμε και στην κυβέρνηση.